Έχω μια ιστορία να σας πω. Την είχα διαβάσει σε ένα παραμύθι. Πόσο μου είχε αρέσει όμως. Πόσο μου είχε αρέσει αυτή η ιστορία. Σε ένα νησί ζούσε ένας τζομπάνος. Είχε τα προβατάκια του, στη σπηλιά του εκεί, τα έβος και γύρω γύρω στο ξερονήσι. Και αυτός λοιπόν, ο τζομπάνος μία μέρα βλέπει στη θάλασσα τρικυμία, σπάει ένα καράβι, χτυπάει στα βράχια, σώζονται οι ναυαγοί, τους περιμαζεύει και τους παίρνει στη σπηλιά του. Τους ταΐζει, τους στεγνώνει, τους ανάβει τη φωτιά, κουβεντιάζει μαζί τους, περνάνε ωραία. Κάποια στιγμή έρχεται η νύχτα, ξαπλώνουν όλοι να κοιμηθούν, μέσα όμως αυτούς ήταν και ένας ιεροκήρυκας, ένας ιεροκήρυκας που θα πήγαινε με την συνοδεία του πιο κάτω σε άλλο νησάκι για να κάνει ένα πανηγύρι. Εκεί λοιπόν που ξαπλώνουν όλοι και σβήνουν και η λάμπα που είχε και έφεγγε ο τζοπανάκος, όλοι κοιμήθηκαν, ο τζοπάνος όμως άρεσε την προσευχή του. Ποια προσευχή όμως ο καημένος. «Κύριε μη με ελεήσεις, Κύριε μη με ελεήσεις, Κύριε μη με ελεήσεις, Κύριε μη με ελεήσεις, Κύριε μη με ελεήσεις». Τι λέει, 5, 10, 20 φορές, ξυπνάει από τη φωνή ο πάτερ, ο αρχιμανδρίτης, ακούει. «Τι είναι αυτό μωρέ που λέει αυτό?» «Ευλογημένε», του λέει, «ποιος είσαι εσύ που λες αυτήν την προσευχή?» «Ο τζοπανάκος είμαι, γέροντα». «Και την προσευχή μωρέ είναι αυτή που λες? Και άναψε λίγο το φως να μιλήσουμε». Ανάβει το φως και τι του λέει? «Λάθος προσευχή λες. Ποιος σου την έμαθε?» «Η γιαγιάκα μου την έμαθε, καλέ μου γέροντα». «Λάθος είναι. Μάθε μου τη σωστή προσευχή». «Η σωστή προσευχή που θα λες είναι: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με». Τη λέει 10 φορές. Ο γέροντας χαίρεται ο άλλος. «Πω πω», λέει, «μέχρι τώρα έκανα λάθος προσευχή, Θεέ μου. Θα λέω τη σωστή». Ξανακοιμούνται, ξυπνάνε το πρωί, γαλήνει η θάλασσα, περνάει ένα καραβάκι, του κάνουν σινιάλο, μπαίνουν μέσα οι επισκέπτες που είχε η ναυαγή να φύγουνε μέσα στη βαρκούλα. Σκέφτεται όμως ο τζοπάνος, «Πω πω, ξέχασα την προσευχή και εγώ είμαι αγράμματος. Τώρα πώς θα μάθω τη σωστή προσευχή να λέω?» Και τι σκέφτεται? Πετάει την κάπα του πάνω στη θάλασσα, βάζει οδηγό τιμόνι την γλίτσα του και φεύγει. Γρήγορα η κάπα να φτάσει τη βάρκα και αρχίζει και φωνάζει: «Γέροντα παπούλι, γέροντα, Άγιε γέροντα, ξέχασα την προσευχή». Κοιτάει ο γέροντα και ευτυχώς σκέφτηκε σωστά. «Αχ άνθρωπέ μου», λέει, «φύγε αυτή η προσευχή να λες εσύ, αυτή να λες, γιατί φαίνεται ότι η δικιά σου προσευχή φτιάχνει πιο σίγουρα Αγίους». Ναι ρε εσείς, ναι, ναι, ναι. Στην Ορθοδοξία δεν είναι πάντα όλα λάθος, σωστό, με βάση το μυαλό μας. Αλλά όταν κάποιος επικοινωνεί με την καρδιά του, τον βρίσκει τον Θεό, ακόμα και μέσα από τα λάθη του. Και μέσα από τα λάθη του τον βρίσκει τον Θεό. Τι ωραίο, το σκέφτομαι αυτό το γεγονός και κάθε φορά λέω: «Αχ Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, ακόμα και τα λάθη μας αγαπάς, ακόμα και με τα λάθη μας ακούς, ακόμα και όπως και αν μιλήσουμε, εσύ είσαι εκεί». Άιτε, ο Θεός είναι εδώ, είναι όταν μιλάμε. Μη σκέφτεστε να μάθετε πολλές και σπουδαίες προσευχές. Να μιλάτε στο Θεό
Κι όπως κι αν μιλάτε να σας ακούει, να μιλάτε στην Παναγιά κι όπως κι αν μιλάτε να σας ακούει, να μιλάτε στους Αγίους κι όπως κι αν μιλάμε, οι Άγιοι θα μας ακούνε.